Αγίου Ισαάκ του Σύρου ασκητικά, περί, λόγος μη θήτα, περί αληθούς γνώσεως και περί πειρασμών και περί θείας παραχωρήσεως. Πολλάκι στινές παραβαίνονται στα στεία εντολάς, αμαρτάνουση και δια της μετανοίας θεραπεύουσε τας ψυχάς αυτών και γίνονται δεκτοί υπό της θείας καρύτως, καθώς την ιστιλογική φύση νητροπή διέρχεται αδιορίστος και έκαστος άνθρωπος κατά πάσαν ώρα δέχεται διαφόρους αλλοιώσεις. Όπερ δύναται να γνωρίσει ο διορατικός εάν προσέχει από τα καθημερινάς δοκιμασίες και δια του νόους αυτού να παρατηρεί αυτόν και να μάθει πώς είναι αλλοίωση πραότητος και επικίας δέχεται η διάνοια καθεκά στην ημέρα και πώς εκ της ειρήνης αυτής εύνης τρέφεται η στόλωση όταν δεν υπάρχει σε αυτόν τοπική της αιτία και πώς έρχεται εις μέγαν και αδιήγητων κίνδυνων. Περί τούτου μετά πολλής προνοίας και σπουδής έγραψε ο Άγιος Μάρκος προς ενθύμησιν και διδασκαλία των αδελφών η να μη εμπέσωσιν εις απόγνωση εν καιρό της αλλοιώσεως των εναντίον. Διότι όσοι ίστανται εις την τάξη της καθαρότητας υπόκειται πάντοτε εις πτώματα και χωρίς να ευρίσκονται εις αμέλειαν ή εις παραλυσίαν της πολιτείας αυτών. Αλλά και όταν οδεύουσε κατά τάξην συμβαίνουν σε αυτούς πτώματα τα οποία είναι ενάντια στο σκοπό του θελήματος αυτών. Και μαρτύρει περί τούτου ο Άγιος Μάρκος γνωρίσας εξ ακριβούς δοκιμής και τίθησιν εις την επιστολήν αυτού και κατ' ιδιαίτεραν σύστασιν. Ή να δια της μαρτυρίας αυτού δεχτεί η διάνοια παρηγορίαν εν καιρό ανάγκης. Και τι λέει ο Άγιος Μάρκος, αλλοιώσεις λέγει, γίνονται εις έκαστον άνθρωπον κατά τον αέρα, δηλαδή καθώς μεταβάλλονται οι καιροί στην ατμόσφαιρα. Ενώ ισόντο εις έκαστον ή να μην νομίσεις ότι δια τους υποδεεστέρους και ευτελείς μόνον είπε τούτο, η δε τέλη είναι ελεύθερη της αλλοιώσεως και ίστανται εις μίαν τάξη πάντοτε άνευ εμπαθών λογισμών, ως λέγουσιν η αιρετική ευχείται, δια τούτο έθηκε το εις έκαστον. Και πώς γίνεται τούτο ο μακάριε, καθώς λέγει στην ατμόσφαιρα τώρα γίνεται ψύχος, και με το λίγον καύσον, και ύστερα χάλαζα, και με το λίγον καλοσύνη. Ούτω γίνεται και στην εμετέραν γυμνασία πόλεμος. Και βοήθεια της Θείας Χάριτος. Ενίοτε βρίσκεται η ψυχή εις τρικυμία και διαγείρονται κατά αυτή σκληρά κύματα και με το λίγον επέρχεται άλλη αλλοίωση. Επειδή προφθάνει η Θεία Χάρις και πληρεί την καρδία του ανθρώπου, χαράς και ειρήνης και σοφρόνων λογισμών. Έθηκε δε εντάφτα του σόφρονας λογισμούς υποδεικνύουν ότι η προ τούτων υπάρχουσε κτηνώδης και ακάθαρτη. Και εντεύθεν συμβουλεύει λέγον, εάν μετά τούτους σόφρονας λογισμούς ακολουθεί επιφορά πονηρών λογισμών, ας μη λυπηθόμεν και απελπιστόμεν. Και πάλι, εν τη ώρα της αναπαύσεως, ας μην καυχηθόμεν, αλλά εν καιρό της χαράς, ας περιμένομεν τη θλίψη. Αλλά και το να μην λυπούμε θα εάν συμβαίνουν συμπτώματα αμαρτίας συμβουλεύουν, δεν εννοεί ότι δεν πρέπει να παραδεχόμεθα ταύτα προς βλάβην ημών, αλλά να δεχόμεθα ταύτα με τα χαράς ως φυσικά και ημέτερα και ας μη απελπιζόμεθα ως να μην περιμένουμε αγώνας και λύπας, αλλά τελείαν και αμετάβλητον ανάπαυση. Μήτε να θέλουμε να συμβαίνουν σε εμάς ενάντια κινήσεις μη αρμόζουσας εις Κύριον και Θεόν ημών να δίδει εις την φύση ημών εν την παρούση ζωή. Και πράτη τούτο είναι να μη μένομεν τελείως αργή από εργασίαν και χαυνοθόμεν εκ της απογνώσεως και επομένως μείνομεν ακίνητοι εις τον δρόμο ημών. Και πάλι λέγει, γνώριζε μοναχέ ότι πάντες οι Άγιοι δια τούτου του έργου δοκιμάστησαν. Εφόσον ευρισκόμεθα εις τούτον τον κόσμο, δε λείπει από του να έρχεται εις ημάς μετά τούτον το λυπηρούν και μεγάλη παρηγορία είναι το κρυπτό. Διότι κατά πάσαν ημέραν και πάσαν ώραν ζητείτε παροιμών η δοκιμή της προς Θεόν αγάπης, δια της πάλης και του εναντίου των πειρασμών αγώνος. Και τούτο είναι το να μην λυπούμεθα και να μην αμελόμεν καιρό του αγώνος. Και ούτω προκόπτομεν εις πανέργο της ημέρας της ημετέρας πολιτείας. Όστις όμως θέλει να εκτραπεί και να παρεκκλίνει εκ της τιάφτης ευθείας οδού, αυτός ομοιάζει με τους λύκους. Ω θαύμα τούτου του Αγίου, ως της διαμιάς παρομοιώσεως αληθούς και συντόμου εξέβαλε τελείως των δισταγμών εκ του λογισμού του αναγνώστου. Εκείνος λέγει όσοι αποφεύγει εκ τούτων ομοιάζει με τους λύκους, διότι δεν θέλει να περιπατεί την ευθείαν οδόν,
αλλά ιδιαίτεραν στην οποία δεν περιπάτησαν οι Άγιοι Πατέρες. Όταν δε εκ της ενεργίας της χάρη το συμβόσι έφνης εις ημάς καλή λογισμή και εκπλήξεις της θεωρίας της διανοίας της υψηλωτέρας φύσεως, και ως είπε ο Άγιος Μάρκος, όταν οι Άγιοι Άγγελοι πλησιάσουν εις ημάς, πληρούσουν ημάς πνευματικής θεωρίας και τότε πάντα ταύτα τα ενάντια αναχωρούσε. Και κατά τούτων των καιρών γίνεται ειρήνη και γαλήνη ανέκφραστος. Όταν λοιπόν σε επισκιάσει η Θεία Χάρις και οι Άγιοι Άγγελοι σε περιτυχήσωσαν και φύγουσι από σου οι πειράζοντες, τότε πρόσεχε να μην υψηλοφρονήσει και νομίζει ότι έφτασες πλέον εις τον ατάραχο λιμένα και εις τον αμετάβλητον αέρα και ότι ελευθερώθης τελείως εκ της ταραχώδους θαλάσσης και εκ των εμπνεύσεων των εναντίον ανέμων και ότι πλέον δεν υπάρχει εχθρός ούτε απάντησης κακή. Διότι πολλοί σκεπτόμενοι τα τι αυτά υπέπεσαν εις μεγάλους κινδύνους. Ως είπε ο Άγιος Νείλος, ή πάλιν να νομίζεις ότι υπάρχεις ανώτερος των άλλων και ότι είσαι αρμόζει τα θεία χαρίσματα και όχι εις άλλων τεινά, ως έχοντα κατωτέραν πολιτείαν ή να υπείς ότι δεν είναι αρκετή η γνώση αυτών και δια τούτο στερούνται τα τι αυτά χαρίσματα εις εμέ δε αρμόζει τα αυτά. Διότι έφτασε εις την τελειότητα της αγιότητος και εις τη γνώση του πνευματικού βαθμού και εις την αμετάβλητον χαρά, καθότι ταύτα πάντα εισή στοχασμή της υπερηφάνειας. Αλλά μάλλον εν τη αυτή περιστάση συλλογίζουν τους ακαθάρτους στοχασμούς και τα απρεπή είδωλα άπερεν καιρό της ταραχής και αναξίας των λογισμών των διεγερθέντων προλίγων κατά σου εν τη ώρα της σκοτώσεώς σου ενεπήχθησαν εις την διάνοιά σου και πως τότε ταχαίως εξέκλεινες πάθη και συνέζησας με ταυτόν και δεν ισχύνθης ούτε τρόμαξες των οφθαλμών του Θεού ούτε σε βάστη στα θεία χαρίσματα και δωρήματα άπερ έχεις λάβει και γνώριζε ότι τα αυτά πάντα προς ταπείνωσιν ημών επέφερεν εις ημάς η θεία πρόνοια ή της προνοή και οικονομή σέκαστον εξ ημών κατά το πρέπον. Καθότι αν επαρθείς τα χαρίσματα του Θεού, αυτός επιτέλους σε αφήνει και επίπτης τελείωσης πράγματα εις τα οποία πειράζεσαι ήδη δια μόνο του λογισμού. Γνώριζε λοιπόν ότι αυτά το να είστασαι και να μην πιστέπτεις, να μην πίπτεις εις τα πάθη, δεν είναι ειδικό σου ούτε της αρετής σου. Χάρισμα, αλλά υπάρχει έργον της θείας προνοίας ήτι σεβαστάζει εις τα σπαλά μας χειρός αυτής ή να μη φοβηθείς τα αυτά έχει εις τον νου σου εν καιρό της χαράς όταν επαρθεί ο λογισμός σου. Είπεν ο πατήρ ημών Μάρκος και κλάψον και δάκρυσον και ενθυμού τα παραπτώματά σου εις τα οποία πίπτεις εν καιρό της παραχωρήσεώς σου ή να ελευθερωθείς εκ της επάρσεως και αποκτήσεις εκ των διού των λογισμών ταπείνωση. Μη απελπιστείς όμως, αλλά δια το λογισμό της ταπεινώσεως εξηλαίωσον το Θεό. Η ταπείνωση και χωρίς άλλων έργων συγχωρεί πολλά αμαρτήματα. Τα έργα όμως άνευ της ταπεινώσεως όχι μόνο υπάρχουν αναφωλή, αλλά και πολλών κακών πρόξενα. Λοιπόν, ως είπον δια της ταπεινώσεως, εκδέχου τη συγχώρηση των αμαρτιών σου. Και καθώς το άλλας η δίνη πάσαν τροφήν, ούτε και η ταπείνωση η δίνη πάσαν αρετήν και συντρίβει τη δύναμη πολλών αμαρτημάτων. Πρέπει λοιπόν να λυπήσει αδιαλείπτως κατά διάνοια και μεταδιακρίσεως πώς να αποκτήσει την ταπείνωση. Εάν όμως αποκτήσουμε αυτήν, αυτή ποιεί ημάς Υιούς του Θεού. Διότι αν αυτή ταπεινώσεως όλα ημών τα έργα και όλα αρετέ και όλα. Πνευματική εργασία εις ημάται και αν ωφελεί. Λοιπόν, την ταπείνωση διανοίας θέλει ο Θεός και εμείς δια της ταπεινώσεως της διανοίας αυξάνομαι πνευματικώς και δια της επάρσεως της διανοίας εξαχριούμεθα. Μόνη η ταπείνωση είναι ικανή αν εφετέρας τεινός βοηθείας να παρασταθεί ενώπιον του Θεού και να παρακαλέσει υπέρ ημών. Ευχαρίστησον και δοξολόγησον το Θεό ασυγήτως. Διότι ενώ υπάρχει ενδεδειμένο σε στενή φύση, εύκολον εις τον απίπτη δια της ενεργίας θείας χάριτος που του υψούσε από καιρών εις καιρών και οποίων χαρισμάτων αξιούσε και εις πία τεινά υπέρ άνθρωπων μέτρα φτάνεις. Και πάλι όταν παραχωρηθείς έως που κατεβαίνεις και αποκτάς νουν κτηνώδη. Ενθυμού την ταλαιπωρία της φύσεώς σου και την παχύτητα της καταστάσεως του νου σου ή της σε ακολουθεί και καθώς είπε της των Αγίων Πατέρων ότι όταν σε επέλθει λογισμός σε επιρηφανίας λέγον σε ενθυμού τα σαρετά σου είπε και σε γέρον βλέπετε η πορνεία σου
και ου τούτο λέγον εννοεί εκείνη την πορνεία, εις την οποία εν καιρό της παραχωρήθησεως τα επειράχθη ίδια του λογισμού. Ο περιθεία χάρης οικονομίης έκαν στον άνθρωπο, είτε προς πόλεμον, είτε προς βοήθειαν. Είδες τούτο το θαυμάσιον γέροντα πόσον ευκόλως επενόησεν τούτο το πράγμα? Όταν λέγει εσύ επέλθει ο λογισμός υπερηφανίας, είπε γέρον, βλέπε την πορνεία σου, φαίνεται ως εκ τούτου ότι προς μέγαν και ενάρ των άνθρωπων, είπε τούτο ο γέρον, διότι αδύνατο να πολεμηθεί τις υπό του λογισμού της υπερηφανίας εάν δεν ευρίσκεται εις την ανωτέραν τάξη και την επενετή πολιτεία, επειδή τούτο το πάθος της υπερηφανίας μετά την κατόρθωση της αρετής διαγείρεται εις την ψυχή να γυμνώ αυτήν εκ της εργασίας αυτής, και αν θέλεις δύνασε να μάθεις εκ μίας επιστολής του Αγίου Μάρκου, εις ποιον βαθμόν ίστανται οι τιούτοι Άγιοι και ποια είναι τα όσα παραχωρούνται κατά αυτόν και δια των οποίων δοκιμάζονται. Είναι δε η επιστολή αυτή. Ο Αββάς Μάρκος γράφει προς όλα αυτού τα αγαπητά τέκνα και διδάσκει αυτά φανερώς πως οικονομούνται παρά του Θεού οι δούλοι αυτού δια πολέμων και δια της βοήθειας της Θείας Χάριτος. Επειδή δια τούτων των μέσων αρέσκεται η Θεία Σοφία να γυμνάζονται οι Άγιοι εναντίον της αμαρτίας υπέρ της αρετής, εφόσον ζώσει εις τούτων των κόσμων, ή να εις πάντα καιρών υψώνεται η θεωρία αυτών προς αυτών και δια της προς αυτών διηνεκούς θεωρίας αυξάνεται εις αυτούς η Αγία αυτού αγάπη, και εν καιρό της οχλήσεως των παθών και του φόβου του εκπεσμού δράμωσιν εις αυτών και ενδυναμώθωσι δια της πίστεως και της ελπίδος και της αγάπης αυτού. Ταύτα δε είπεν εν αληθεία ο Αββάς Μακάριος, όχι δια εκείνους ήτινες ευρίσκονται στον κόσμο μεταξύ των ανθρώπων και μεταβαίνουν από τόπων εις τόπων και κυριεύονται από εσχρούς και ακαθάρτους λογισμούς. Ούτε δια εκείνους οι οποίοι εργάζονται την πρακτική να αρεθήν έξωθεν της ησυχίας και συλλαμβάνονται κατά πάσαν ώραν από τα σπαγίδας του διαβόλου δια των αισθήσεων και βρίσκονται πάντοτε εις κίνδυνο της πολτώσεως, επειδή παραβιάζονται από τις ανάγκες των παραγμάτων και επίπτωση εις αμαρτήματα και παρά τη θέληση αυτών, και δεν δίνανται ούτε τους λογισμούς ούτε τας αισθήσεις αυτών να φυλάξουν. Αλλά είπε ταύτα δια εκείνους ήτινες δίνανται να φυλάξουν καθαρά τα εαυτών σώματα και τους λογισμούς και απέχουσι παντελών της καταραχής και της ημονομιλίας των ανθρώπων για τις απαρνήσεις πάντων των γηγίνων πραγμάτων και των ιδίων αυτών σωμάτων, και εν τη ησυχία απασχολούσει τον νουν αυτών εις προσευχήν. Και δέχονται τα σαλλιώσεις της θείας οικονομίας εν τη πολιτεία της ησυχίας και διάγωση υπό το βραχίωνα της γνώσης του Κυρίου, και σοφίζονται κρυπώς υπό του Αγίου Πνεύματος και απέκτησαν την έκδοση της διανοίας αυτών εκ του κόσμου. Επειδή τα πάθη σε αυτούς δεν αποθνίσκουσε, αλλά η διάνοια δια της αποχής των πραγμάτων και της συνεργίας της θείας χάριτος. Αυτή η θεία χάρις θέλει να φυλάξει εις ημάς των όρων. Αμήν.